εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνια, παράκλητε, του Πνεύματος Αληθείας, κατά που παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, και θέλει και σκήνωσε ημίν, και καθάρισε ημάς από πάσης κυρίως, και σώσε να καταθέσει ο Αμήν. Ευχαριστούμε. Για όσους δεν ήσαν την προηγούμενη συνάντηση εδώ, αναφέρομαι ότι τα θέματα θα έχουν συνέχεια παρμένα βεβαίως από το Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά σχολιασμένο και ερμηνευμένο από τον μακαριστό Επίσκοπο Φλωρίνης Αυγουστίνο Καλλιώτη. Ήδη έχουμε αρχίσει το πρώτο θέμα. Για να έχουμε συνέχεια με τα προηγούμενα, μνημονεύουμε ένα κομμάτι που είναι απολύτως αναγκαίο. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής άκουσε φωνή στην Πάτμο να του φωνάζει και να του λέει «Ανέβα εδώ». Σίγουρα δεν πρόκειται για καμία ανάβαση που χρειαζόταν να καταβληθεί ιδιαίτερο σκόπος, να κουραστεί ο άνθρωπος και να εξαντληθεί. Όχι, αλλά ανέβηκε θεία χάριτη. Και σίγουρα ανέβηκε εκεί που μάτι δεν είδε, ανθρώπινο μάτι, και αυτή δεν άκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ανέβη και ούτε ποτέ έγινε αντιληπτό σε καμιά ανθρώπινη καρδιά το ανέβασμα εκείνο που έκανε ο Κύριος στον Ιωάννη τον αγαπημένο μαθητή του. Ανέβηκε λοιπόν, όπως λέει και ο προφήτης Ισαΐας, όρεσιν βουνά αιώνια, όχι σαν τα βουνά που βλέπουμε και που θα έρθει η ώρα που δια του πυρός θα καταστραφούν, γιατί πρόκειται να τα αλλάξει ο Κύριος και να τα κάνει όλα κενά, καινούρια με αλφαγιώτα. Όχι εκείνα τα βουνά λοιπόν που βλέπουμε με τα μάτια μας, όσο ψηλά κι αν είναι, αλλά πέρασε τις κορυφές των βουνών, πέρασε τα άστρα, προχώρησε παραμέσα, ενείται αυτόν η ουρανή των ουρανών, πέρασε ουρανούς ουρανών και έφτασε ψηλά εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού. Ο θρόνος του Θεού γράφει «Ιδού», με ένα ζωηρό τρόπο, θρόνος, «Ιδού θρόνος». Να, ένας θρόνος. Και πάνω στο θρόνο καθόταν. Ποιος ήταν ο επιθρόνου καθήμενος, ρωτάει και ο Ιερός Συγγραφέας. Ποιος ήταν αυτός? Και σχολιάζει,
δεν ήταν βασιλιάς της γης, επίγειος, που προκαλούσε εντύπωση και κατάπληξη με την παρουσία του, τη μεγαλοπρέπειά του και την εμφάνισή του. Δεν ήταν βασιλιάς επίγειος. Όχι, όχι, αυτός που καθόταν στο θρόνο ήταν ο Θεός Πατέρας, λέγει το Άγιο Βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αυτός ήταν που είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και το είδε να κάθεται επάνω στο θρόνο. Αδύνατον ούτε εγώ να περιγράψω, ούτε όλοι να καταλάβουμε αυτά που είδε. Όμως με ανθρώπινα μέτρα θα βοηθήσει το Πνεύμα το Άγιο να μείνει κάτι στο μυαλό μας, ώστε να καθαρίσει και το νόημα που στα όσα θα πούμε να περάσει μέσα σαν γάργαρο νερό, σαν εκείνο που είπε στη Σαμαρίτιδα, ότι εγώ θα σου δώσω να πεις το νερό το αθάνατο. Ως θα πει εκ του ύδατος τούτου, από το νερό αυτό ξαναδιψάει, αλλά το νερό που του δώσω εγώ ου μη διψίζει στον αιώνα το νερό το αθάνατο. Γράφει λοιπόν, εθεώρουν παρατηρούσα έως ότου θρόνοι ετέθησαν, μέχρι ότου γύρω γύρω από το θρόνο τοποθετηθήκανε και άλλοι θρόνοι και άλλα, θα λέγα, αρχοντικά καθίσματα γύρω από το κεντρικό θρόνο που ήταν ο βασιλιάς πατέρας. Όμως αυτός που καθόταν στο κεντρικό θρόνο ήταν, αναφέρει ένα γνώρισμά του για να δείξει ότι είναι σεβαστό πολυπρόσωπο και ότι είναι πολυχρόνιο πρόσωπο και μη φθυρώμενο. Ήταν, λέει, ο παλαιός των ημερών αυτός που καθόταν. Πιο απλά, αυτός που είναι πιο παλιός και από τις ημέρες, από το χρόνο. Πόσα χρόνια είναι ο κόσμος φτιαγμένος, 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Αυτός είναι πιο παλιός από το χρόνο που υπάρχει στη ζωή αυτή. Όσο χρόνια και γίνει ο χρόνος, πιο παλιός, ο παλαιός των ημερών. Ήταν γέροντας σεβάσμιος, πέρα για πέρα. Και το ένδυμά του λευκόν, άσπρο, για να μας εμπνεύσει με αυτόν τον τρόπο ότι το χρώμα το λευκό, πληγήσμε Κύριε, πληγήσμε Κύριε, και υπερχιώνα λευκανθήσομαι. Ότι όσοι πλησιάζουν το θείο πρόσωπό του λευκαίνονται, γίνονται λευκοί. Άλλωστε ο Ιωάννης που τον είδε ήταν καθαρός, λευκός. Θα μου πεις, πού το ξέρεις? Να, έλα που το λέει η Γραφή. Πως το λέει? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται. Οι καθαροί θα δουν το Θεό. Συνεπώς ο Ιωάννης ως καθαρός, ως λευκός σαν το χιόνι, είδε τον λευκόν και έξω από κάθε περιγραφική καθαρότητα παλαιότερων ημερών. Έξω από κάθε καθαρότητα
που μπορεί να περιγράψει η ανθρώπινη γλώσσα, τον είδε. Βεβαίως, όχι όπως ακριβώς είναι. Γιατί είναι αχώρητος ο Θεός. Δεν μπορεί να χωρέσει σε διάνοια ανθρώπινη. Όσο και λέει αν είναι καθαρή, θα πάρει τόσο όσο μπορεί να χωρέσει. Πλην όμως είδε τον παλαιό των ημερών. Και βέβαια λέει η θρίξη της κεφαλής αυτού και τα μαλλιά του ως ιέριον καθαρών, σαν μαλλί ολοκάθαρο. Και ο θρόνος αυτούς και ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός. Έβγαζε φλόγα. Ήτανε ο ίδιος φλόγα πύρινη. Ο ίδιος ο θρόνος ήταν φλόγα πύρινη. Η τροχή του θρόνου, ο θρόνος είχε τροχούς. Πυρ φλέγον. Ποταμός πυρός ήρκεν έμπροσθεν αυτού. Μπροστά από το θρόνο ένα ποτάμι πύρινο περνούσε. Χίλια χιλιάδες ελειτουργούν, ο αριθμός, το χίλια χιλιάδες είναι αριθμός για να δηλώσει το άπειρο που δεν μπορεί να μετρηθεί. Και μύριε μυριάδες λειτουργούσαν οι χίλιες χιλιάδες. Λειτουργούσαν. Το προσέξουμε αυτό. Και μύριε μυριάδες άλλοι και αυτοί αμέτρητοι παριστήκεσαν. Μια εικόνα μπορεί να πάρει το παριστήκεσαν, επειδή στέκονταν γύρω από το θρόνο. Στέκονταν παρά δίπλα στο θρόνο. Η λέξη παρ, η στήκη σας σημαίνει παρά, δίπλα, στέκονταν στο θρόνο. Λειτουργούσαν λέει μοίρες μυριάδες και στέκονταν δίπλα στο θρόνο χίλιες χιλιάδες. Κριτήριον εκάθισε, εκάθισε λέει να κρίνει και βίβλοι ανεώχθησαν και βιβλία ανοίχτηκαν. Βέβαια αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτου Δανιήλ που διαβάσαμε, γιατί θα δούμε και παρακάτω σε πράγματα, κεφάλαιο 7, 9 έως 10, που ο προφήτης Δανιήλ έζησε πριν από τον Ιωάννη το μαθητή του Κυρίου, που του είπε ανέβα εδώ να δεις αυτά που διαβάσαμε τώρα. Τα ίδια είδε και ο Ιωάννης. Και βέβαια λέει από το θρόνο εκτοξεύονταν, έτσι τα βλέπε, αστραπέ και φωνέ και βροντέ, για να δείξει ότι το Θείον, ο Θεός δηλαδή Πατέρας, ούτε είναι δυνατόν να ακουστεί, ούτε είναι δυνατόν να θεαθεί, να το δει κανείς με τα μάτια. Λέει, Θεόν λέει ο Κύριος, το λέει ο Κύριος, ουδείς εώραχε πόποτε. Κανείς δεν τον έχει δει ποτέ όπως είναι. Μην ξεχνάμε, εσείς που έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, στη μεταμόρφωση του Κυρίου, δεν είδαν τον Κύριο μεταμορφωμένο, μην το πιστέψουμε αυτό το πράγμα, όμως μεταμόρφωση λέγεται, απλώς λέει αμυδράν ακτίνα της θεότητας. Το λένε όλα τα τροπάρια, το λέει και το Ευαγγέλιο. Είδαν λέει αμυδρά, δηλαδή πολύ αδύνατη ακτίνα από αυτή που εκπέμπει η θεότητα ως φως. Αυτό είδανε. Και αυτό το λίγο που είδανε ήταν δυνατόν να πέσουν κάτω πλημμυδέων. Δεν άντεξαν. Παρόλο ότι προσέξατε αυτό,
Παρότι οι μαθητές οπλίστηκαν εσωτερικά από το Άγιο Πνεύμα για να αντέξουν να δουν την ακτίνα, χωρίς να σε ενισχύσει το Άγιο Πνεύμα, αδύνατον όχι να δεις αμυδρά ακτίνα, τρισεκατομμυριωστό της ακτίνας της μικρής από τη θεότητα, χωρίς τη δύναμη της Θείας Χάριτος. Αμυδράν ακτίνα, λέει, της θεότητας είδα, λέει. Έκανε ο Κύριος λίγο έτσι το παραβάν και είδαν από τη θεότητά του λίγο, πολύ λίγο. Και εδώ ο Ιωάννης δεν είναι το δυνατό να αντέξει να δει τη θεότητα, αφού ουδείς εώρακε τον Θεόν, τον Πατέρα, ημί ο Υιός του Θεού, ο Ων, που είναι εν της κόρπης του Πατρός, που είναι ακριβώς μέσα στον Πατέρα του. Ο Πατέρας είναι μέσα στο Υιό, ο Υιός μέσα στον Πατέρα του, και το Άγιο Πνεύμα το ίδιο, μέσα στον Υιό και μέσα στον Πατέρα. Τριάδο αμούσιο διαχώρισε. Ουδείς άλλος μπορεί να δει να περιγράψει, μόνο ο Υιός. Και αυτό και ο Κύριος λέει, όποιος θέλει να πάει στον Πατέρα, θα περάσει από μένα. Ο δρόμος είμαι εγώ. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Θα περάσει από μένα, δεν πάει στον Πατέρα. Δεν περάσει από μένα, δεν πάει στον Πατέρα. Γι' αυτό ήρθε. Για να γίνει πρόδρομος, να ετοιμάσει το δρόμο, να φτάσουμε στη θέωση, στον Πατέρα. Στη θέωση. Λοιπόν, Πέριξ λέει, γύρω από το θρόνο, λέει, ήταν φωτεινός κύκλος που έμοιαζε με το ουράνιο τόξο. Χοντρικά λένε τα χρώματα του ουρανίου τόξου, χοντρικά είναι 7. 7 έχουμε και σύνοδοι, που το χρησιμοποιεί είναι ιερός αριθμός. Αυτά τα 7 χρώματα και φαίνονταν 7 και φαίνονταν και 1. Για να δείξει την, αυτά συμβολίζουν, λέει, τα 7 χαρίσματα, τα 7 βασικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. 7 βασικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και γιατί φαίνονται ένα? Γιατί η Εκκλησία έχει ενότητα. Δεν παρουσιάζει κομμάτιασμα και διαίρεση. Έχει ενότητα η Εκκλησία. Και δίνει μια περιγραφή στη συνέχεια, δεν μας χρειάζεται περιγραφή. Λοιπόν, είδε, αφού είδε όλα αυτά τα πράγματα, είδε στη συνέχεια από ψηλά, να, όχι, και αυτό μας χρειάζεται, ότι έψαλαν οι άγγελοι στον ουρανό, αρχιεράτευε ο Κύριος, αρχιεράτευε, ήταν αρχιερέας. Και εκκλησίασμα ήσαν οι όσοι και οι δίκαιοι όλων των αιώνων. Τα λέμε όσοι και δίκαιοι είναι οι Άγιοι. Όταν λέμε δίκαιοι δεν εννοούμε δίκαιοι όπως λέμε εμείς, εννοούμε τους Αγίους. Λέμε ο δίκαιος Ιωσήφ, ο μνήστος της Παναγίας. Λέμε δίκαιος, εννοούμε ότι είναι Άγιος. Έτσι, λοιπόν, και εκκλησίασμα ήσαν οι δίκαιοι όλων και οι προφήτες και τα λοιπά όλων των, αιώνων. Και βέβαια ένας άπειρος αριθμός αγγέλων και αρχαγγέλων έψαλαν, ήσαν οι ψάλτες. Είπαμε και θα το ξαναπούμε, αντιγραφή, εικόνα μικρή, πολύ μικρή, είναι αυτή που γίνεται, που βλέπουμε στην Εκκλησία μέσα. Και ο Κύριος είναι παρόν σε κάθε λειτουργία και οι άγγελοι είναι παρόντες και ο Πατέρας είναι παρόν. Και εμείς είμαστε το εκκλησίασμα σε κάθε θεία λειτουργία. Είναι, λέει, αποτύπωμα του ουράνιου εκκλησιάσματος, όπως το είδε ο Ιωάννης και το περιγράφει στην Αποκάλυψη μέσα.
Στην αρχαία εκκλησία, διαβάζω εδώ από το μακαριστού και ευλογημένου και Αγίου Αυγουστίνου το βιβλίο, στην αρχαία εκκλησία των πρώτων αιώνων, ότε η πίστη ήταν ζώσα, ζωντανή, αυτοί που εκκλησιάζονταν στις πυλές και στις κατακόμβες, κρυφά, γιατί τους απειλούσε ο Νέρονας, Διοκλητιανός κλπ. Άκουγαν αυτοί που ήσαν μέσα στις κατακόμβες, άκουγαν Θεία Λειτουργία, αυτοί που ακούμε εμείς σήμερα, δηλαδή αυτή είναι του Χρυσοστόμου, είχε προηγηθεί του Αποστόλου Ιακώβου Λειτουργία. Είχε γράψει ο Απόστολος Ιάκωβος Λειτουργία, άκουγαν Λειτουργία. Λοιπόν, και αισθανόντουσαν, λέει, άρρητη, ανίποτη, απερίγραφη αγαλίαση. Ηχούσαν, ακουγόντουσαν στα μυστικά αυτιά της ψυχής αυτών των χριστιανών των πρώτων αιώνων που βρισκόντουσαν κάτω από διωγμούς, ηχούσαν, λέει, άσματα αγγέλων. Δηλαδή, κενές, το «και», με αλφαγιό το λέμε, καινούριο, καινούριες οδές, καινούρια τραγούδια. Για μας, καινούρια τραγούδια. Βέβαια, θυμάμαι κάποιον πατέρα που περνάει από το λογισμό μου, μπορεί αυτό να μην πιάνει τις καινές οδές, αφού άκουγαν αυτοί οι καινές οδές, δεν πάει έκτοτε οι οδές αυτές να ακούγονται πάντοτε. Δεν τις ακούμε εμείς. Τα μηνύματα τα παίρνει εδώ. Μου κάνει εντύπωση που διάβαζα, δεν θυμάμαι που το διάβαζα. Α, ναι, σε ένα πατερικό βιβλίο, λέει, εσύ, για να καταλάβουμε ένα πράγμα, ζητάς τη βοήθειά μου για να γιατρευτείς, του λέει. Θα λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμη, και ξέρεις, του λέει, του γράφει, ξέρεις πως μοιάζει αυτό. Καταλαβαίνει το σώμα, μάλλον το μυαλό του ανθρώπου, καταλαβαίνει το φάρμακο που του δίνει ο γιατρός για να θεραπεύσει μια ασθένεια, το καταλαβαίνει το μυαλό μας. Ο γιατρός ξέρει τι είναι αυτό που σου δίνει και πού ακριβώς θα κάνει έργο. Εσύ όμως με το παιδί δεν ξέρεις. Έτσι λειτουργεί και ο Θεός που είναι μεγάλος γιατρός. Είσαι στην εκκλησία μέσα, ακούει τα άσματα, η ψυχή, τα κενά, τα καινούρια. Εσύ δεν ξέρεις ότι αυτά περνάνε και πώς περνάνε μέσα σου και τι καλό σου κάνουν και πόσο καλό σου κάνουν. Όμως το καλό το κάνουν. Όμως το καλό το κάνουν. Ήσαν, λέει, και οι πρεσβύτεροι που καθόντουσαν, λέει, στους θρόνους, σε 12 θρόνους και είχαν, λέει, κιθάρες. Βέβαια, παραλαμβάνω, παρμένη εικόνα από ανθρώπινα πράγματα. Για να καταλάβει ο Ιωάννης τι συνέβαινε εκεί πάνω, έπρεπε να δει με τα μέτρα τα ανθρώπινα. Και αυτοί, λέει, που ήσαν, λέει, και έπαιζαν κιθάρες, ήσαν πρεσβύτεροι, ηλικιωμένοι, αγιασμένες ψυχές και ιδιαίτερα ήσαν ιερείς, ιεράρχες. Ιερείς και ιεράρχες, δικοί μας, που έχουν φύγει εδώ, έχουν αγιάσει και είναι δίπλα στο θρόνο του Θεού. Εδώ θα κάνουμε το σχόλιο που κάνει ο Άγιος Βασίλειος και λέει, επάνω σε αυτό, οι άνθρωποι ιερείς, άνθρωποι αρχιερείς που αγίασαν, ήσαν δίπλα στο θρόνο του Θεού,
και με τις κιθάρες, λέει, τις πραγματικές, τραγουδούσαν κενά άσματα. Σχολιάζει. Βλέπετε, άνθρωποι σαν και εμάς ήτανε και που έφτασαν να στέκουνε δίπλα στον χρόνο του Θεού. Βλέπετε, δεν λέει ότι ένας, δύο μπορεί να φτάσουν, αλλά λέει βλέπετε, λέει σε εμάς. Να θυμηθούμε τον Άγιο αυτόν από εκεί, Αγίου Σπύριδου μας, δεν είναι. Και εντομέλπιν τας Αγίας ο Ευχάς, αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας ιερότατε. Λέμε στον Άγιο Σπυρίδωνα, στο τροπάριό του, ότι όταν εσύ έλεγες τις Άγιες Ευχές σου, μέλπο, είναι αυτό που λέει ο παπάς, ευλογημένη βασιλεία, μέλπι. Την ώρα που εσύ έλεγες αυτά και οτιδήποτε άλλο στη Θεία Λειτουργία, αγγέλους έσχες, είχες αγγέλους, συλλειτουργούντας, που λειτουργούσες μαζί. Άρα ο Θεός παραχωρεί και γίνεται και εδώ αυτό και βλέπουν κάποια μάτια καθαρά. Όσοι έχετε διαβάσει και τον Πανικόλατο Πλανά, τον Άγιο Νικόλατο Πλανά, έχετε δει εκεί πάλι που λέει ήταν στον αέρα ο Άγιος Νικόλας. Η Εκκλησία είναι ίδια πάντοτε. Επαναλάβω, αυτό που είναι στον ουρανό και εδώ, αλλά δεν αλλάζει ποτέ. Είναι το εκκλησίασμα ποικίλο και άλλοι είναι καθαροί, άλλοι λίγο καθαροί, άλλοι πολύ καθαροί, άλλοι δεν είναι καθαροί και ανάλογα με τα μάτια βλέπουν. Αυτό το λίγο που βλέπουν. Η εκκλησία μας τα γράφει γιατί τα ζούσαν και τα έβλεπαν οι πιστοί. Βεβαίως είχαν σώμα αυτοί που ήσαν στο πλησίασμα, αλλά η καρδιά λέει έψαβε η καρδιά, η ψυχή. Ακουμπούσε το θρόνο του Θεού. Το θρόνο του Θεού. Γι' αυτό ο παπάς λέει, αν το προσέξουμε, είπα προηγουμένως, η καρδιά τους ακουμπούσε. Πάρτε το όπως τα ακούτε, στον θρόνο του Θεού. Τι φωνάζει ο παπάς? Άνω σχόμεν τας καρδίας. Έχουν προηγηθεί ορισμένα άσματα, ορισμένες ευχές. Την ώρα που ο ιερέας προσεύχεται για να γίνει η μετουσίωση. Δεν είναι αλλαγή, μετουσίωση, αλλά αλλάζει ουσία δηλαδή. Ο άρτος γίνεται σώμα και ο ίνος γίνεται αίμα Κυρίου. Για να γίνουν αυτά, λέει σε κάποια στιγμή λοιπόν, τις καρδιές ψηλά σηκώστε τις, υψώστε τις, για να ακούσετε τα κενά άσματα. Όλοι λοιπόν οι πρωτοχριστιανοί και στη συνέχεια, στέχω σήμερα, υπάρχουν αγιασμένες ψυχές, που θεώνται, βλέπουν αυτά που τελούνται, που γίνονται μέσα, κατά θείο τρόπο, σύμφωνα με τον τρόπο που γίνονται. Σίγουρα η Εκκλησία μας μεταφέρει και στη γέννηση του Κυρίου, αφού λέει «Δόξα εν υψίστης Θεό», που ακούστηκε την ημέρα της γεννήσεως. Σίγουρα μας μεταφέρει και εκεί ψηλά που λένε Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, από εκεί είναι παραμένο και αυτό. Όμως, παρατηρεί εδώ ο Ιερός Συγγραφέας, ο Άγιος Συγγραφέας, τότε στέκονταν όρθιοι. Δεν είχαν τις ανέσεις, δεν το διαβάζω τις λεπτομέρειες, σας το λέω όπως το λέει, τις ανέσεις το καλοκαίρι με θερμάστρες και το χειμώνα με καλοριφέρ.
ούτε καθίσματα στη σειρά για να κάτσουν αυτοί που εκκλησιάζονταν κάτω από διωγμούς, αφού τους περίμενε η σύλληψη και το οδήγημα στις αρένες, στις φωτιές και ούτω καθεξής. Στέκονταν όρθιοι ή γονατιστοί ή γονατιστοί. Λέει και ένα άλλο σχόλιο εδώ πέρα, το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο προ πολλών ετών, ότι δυστυχώς υπάρχουν πιστοί που είναι ξάπλα στο κρεβάτι και ή ακούνε τότε που το γράφει ραδιόφωνο ή τώρα βλέπουν τηλεόραση τη Θεία Λειτουργία και λέει είδα και άκουσα Θεία Λειτουργία και εκκλησιάστηκα ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Και σχολιάζει και λέει δεν είναι μόνο ότι είναι κανείς ξάπλα στο κρεβάτι, αλλά μπορεί και να ασχημονεί. Γι' αυτό ο Κύριος είπε μη δώτε τα Άγια τη σκησή, μη δίνετε τα Άγια στα σκυλιά, μη δε τους μαργαρίτας εις τους χείρους. Τι σημαίνει αυτό? Ο άλλος είναι στο κρεβάτι του, μπορεί να κάνει δεν ξέρω χίλιες δύο χειρονομίες και να είναι τηλεόραση εκεί να βλέπει Θεία Λειτουργία. Είναι σαν να ρίχνουμε λέει τα Άγια στα σκυλιά ή τα μαργαριτάρια στους χείρους. Είπε ο προϋποθέσεις, όμως θα μπορούσε κανείς να βλέπει τηλεόραση και να άγει και... Άμα είσαι ασθενής, έτσι. Ναι, το θα βλέπει. Δεν μιλάμε για αυτούς που περιγράψαμε όλοι προηγουμένως και σωστά παρατήρησε, σωστά παρατήρησε. Λοιπόν, εδώ μας γράφει ο συγγραφέας, ο ιερός συγγραφέας, ότι να ξέραμε ότι δεν είναι μόνον τα λογικά όντα, εμείς οι άνθρωποι που προσευχόμαστε, με το δικό της τρόπο, με το δικό της τρόπο, προσεύχεται όλη, μα όλη η κτήση. Και σίγουρα όσοι εκκλησιάζονται στην Μονή της Βιθλέμ, στο Βιθλέμ Μοναστήρι, εκεί ακούμε τις μοναχές να αναφέρουν τον τρόπο, μάλλον ποια είναι τα ποια άψυχα είναι εκείνα που αντιλαμβάνονται την παρουσία του Θεού και τον υμνούν άψυχα, πέρα για πέρα. Θα διαβάσω, να το δούμε τώρα από εδώ, πρέπει να το βρω γιατί κάπου το έχει εδώ γραμμένο. Μισό λεπτό, 20 ευρώ. Ενείται αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών, ενείται αυτόν χάραζα πάγνε χιώνας καταιγίδες, αναφέρει εκεί ένας ψαλμός που είναι προσευχή των Αγίων Τριών Παιδών. Εκεί παρουσιάζεται όλη η κτήση, όλη, ερπετά,
πτερωτά, λέει, μέσα τα πάντα, που υμνούν και δοξάζουν τον Θεό. Μόνο ο άνθρωπος είναι κάτω και από τα άψυχα. Αφού τα άψυχα υμνούν, ο άνθρωπος, όχι όλοι, είναι κάτω από αυτά και κάτω και από τα κτίνη, πάβει να ευνεί το Δημιουργό του. Πάβει να ευνεί το Δημιουργό του. Στη συνέχεια, ο Ιερός Ευαγγελιστής λέει ότι είδα από το Θείο Θρόνο μπροστά να ξεπετάγονται τέσσερις ύπη, τέσσερα άλογα. Τα είπαμε και την περασμένη φορά. Ο ένας ύπος ήταν λευκός, ολόλευκος, και ο υπέας, ο αναβάτης, και εκείνος λευκός. Και πετούσε το άλογο και κρατούσε στο χέρι τόξο και σημειώνει ο Άγιος Συγγραφέας. Εξήλθε ο λευκός υπέας με το λευκό ύπο του νικώντας ή να νικήσει. Εξήλθε νικώντας. Αυτό το νικώντας, όχι μια στιγμή, συνεχώς, αδιαλείπτως. Θέλω να κάνω εδώ ένα σχόλιο. Μας το είπαν ξεκάθαρα, δεν μας προειδεάζουν όταν μας λένε ότι θα σας δώσουμε τη κάρτα του πολίτη με το 666, με το 666, που έτσι μνημονεύεται ο Αντίχριστος και ο λόγος είναι ένας. Γιατί τα ονόματα μπαίνουν μόνο σε ανθρώπους, όχι σε τερατόμορφα και απέσια όντα όπως είναι ο Αντίχριστος. Επαναλαμβάνω, αυτός που περιμένουμε και θα στηθεί σε δρόνο και θα το προσκυνήσουν όλοι, αυτόν τελικά θα τον νικήσει. Εξήλθε νικών ο υπέας με το λευκό άλογο, ο λευκός υπέας, νικώντας, εδώ να σταθώ, ήρθε ο Νέρονας, Αντίχριστος, αφού πολέμησε όσο κανείς άλλος στην Εκκλησία. Γιατί ο Απόστολος Παύλος την εποχή του Νέρονα μαρτύρησε και γράψει τις ωραιότατες επιστολές που στάζουν αίμα και φωνάζει μέσα από τις επιστολές και λέει το κήρυγμα το κάνουν οι επιστολές, δεν το κάνω εγώ. Γιατί, γιατί μέσα στα άρθρα φωνάζουν ο Παύλος είναι δέσμιος, δεμένος με ενσίδες, και αυτό το κήρυγμα ακούγεται όχι μόνο στα άρθρα, στα πέρατα της γης. Στο πρόσωπο του Παύλου ο Κύριος ζούσε και ο Κύριος ενεργούσε. Ένας Παύλος με ασθενέστατες δυνάμεις ανθρώπινες δεν ήταν δυνατόν να διαγράψει τέσσερις φορείες στο τότε γνωστό κόσμο και να περνάει από φωτιά και σίδερο και να χύνει αίμα κάθε μέρα και να βασανίζεται κάθε μέρα και να φωνάζει κάθε μέρα πεθαίνω,
το λέει σε πληθυντικό αριθμό. Κάθε μέρα πεθαίνουμε, ιδού καθημερινώς θνίσκομαι και ιδού ζώμεν. Και να ζούμε. Εγώ, γράφει ο ίδιος, κάθε μέρα έβλεπα ότι ο τάφος είναι ανοιγμένος και το θάνατο τον έβλεπε μπροστά μου. Και με έβγαζε από τον τάφο ο Κύριος και μου έλεγε προχώρα, θα έρθει με τα σου ημί, είμαι μαζί σου. Εγώ είμαι η ζωή, σε κρατάω στη ζωή εγώ. Εξήρθε νικών. Ανέτρεψε ιδέες, αντιμετώπισε φιλοσόφους, αντίκρισε δικαστήρια, μπήκε σε φυλακές, μαστιγώθηκε, νυθοβολήθηκε, λέει, τεσσαράκοντα παραμία έλαβα, έδινε ο Ιππέας, ο Λευκός, στο πρόσωπο του Παύλου τις μάχες. Και νικούσε. Προχωρούσε ο Παύλος νικώντας, προχωρούσε ο Χριστός νικώντας. Και νικούσε. Ήταν ο νικητής. Λέει ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος ένα όμοιο. Η Εκκλησία του Χριστού, αυτή μέσα στην οποία ζούμε εμείς, γιατί το έμψυχο υλικό, η πιστή είναι η Εκκλησία. Από αυτό παίρνει και το όνομα ο οίκος του Θεού. Από εμάς που λεγόμαστε Εκκλησία, συνάθρηση του Θεού, παίρνει και το όνομα ο χώρος. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος ότι η Εκκλησία είναι πλοίο που συνεχώς δέρνεται από κύματα, κλειδονίζεται σημαίνει την πάει το κύμα από εδώ, έτοιμη η θάλασσα να την καταρχεί, κλειδονίζεται, αλλά δεν κατά ποτίζεται. Παλεύει με τα κύματα και πάλι στον αφρό είναι. Εξήλθε, λέει, ο Ιππέας Χριστός νικών ή να νικήσει. Λέμε, το συζητάνε, έχουν γραφτεί και έντυπα πάνω στο 666 και οτιδήποτε άλλο. Θα δούμε στη συνέχεια, όχι εδώ, τι μας περιμένει. Έτσι δεν είναι. Τι θα κάνουμε που είμαστε αδύνατοι, αλλά είμαστε Εκκλησία του Θεού. Στο πρόσωπο του Κυρίου καλούμε να ταινίζουμε, να του ζητάμε, γιατί το έχει πει ξεκάθαρα, εντελώς ξεκάθαρα, χωρίς εμού ου δύναστε ποιούνται. Μη έχουμε το μυαλό μας, θα τα βγάλω πέρα και θα πολεμήσω και δεν αυτά είναι. Είναι σαπουνόφσκες ανθρώπινες. Μόνον ο Κύριος θα ξεκαθαρίσει, αρκεί εμείς να καθαρίσουμε το χωράφι μας. Το προσωπικό χωράφι, αυτό που έχουμε εδώ. Αν αυτό το ξεκαθαρίζουμε, είναι μέσα και πολεμάει ο Κύριος. Από την στην Κόρινθο που ήταν ο Απόστολος Παύλος, είχε κουράσει το με κουράσει η Κορίνθη. Και σκεφτόταν να φύγει, σαν άνθρωπος. Πήγε, κήρυξε, έκανε, φτιάξε την εκκλησία. Ήταν μια εκκλησία που είχε, ζούσε με συνταραχή, γιατί ήσαν μερικοί που την ταράζανε την εκκλησία. Ένας ήταν δεινός ρήτορας, γινή χριστιανός, και οι ξένοι λέγανε εμείς ανήκουμε σε αυτόν, άλλοι ανήκουν σε αυτόν. Κουράστηκε ο Παύλος από τις έρηδες, τις πατρίες και ήθελε να φύγει. Στοπ! Είναι κι άλλοι, θα αντιμετωπίσει την κατάσταση, είναι κι άλλοι στην Κόρινθο που θα πιστέψουν, θα κάτσεις να πολεμήσεις. Και έκτοτε από τον Παύλο μέχρι σήμερα δεν σταμάτησε ο πόλεμος κατά της Εκκλησίας και ούτε θα σταματήσει μέχρι που να κλείσει η αυλαία αυτής της γης και ανοίξουμε τα μάτια σε ένα άλλο κόσμο που εκεί δεν θα υπάρχει πια πόλεμος αλλά μόνο ειρήνη.
Μόνο μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γη. Οι ειρηνοποιοί, δεν λέει για τη γη, οι πατέρες λένε η γη εδώ, είναι ο ουρανός, είναι η βασιλεία του Θεού. Λοιπόν, ο Υπέας ο Αναβάτης, ο λευκός Υπέας είναι ο νικητής, μην ξεχνάμε ότι αυτός ως άνθρωπος, όχι ως Θεός, ως άνθρωπος σταυρώθηκε, αλλά ως Θεός αναστήθηκε και νίκησε αυτόν που μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν είχε ηττηθεί ποτέ, αφού όλοι όσοι πέθαναν πηγαίνανε στην αγκαλιά του Άδη, όλοι, ενίκησε το θάνατο. Και λένε οι πατέρες ότι έχει ο Κύριος το όνομα αγάπη και στην αγάπη δεν αντέχει τίποτα. Όλα είναι μηδαμινά. Την αγάπη δεν αντέχει ο διάβολος. Λοιπόν, εμείς που ζούμε σήμερα στον 20ο αιώνα, να ξέρουμε ότι μπροστά μας βαδίζει ο λευκός Υπέας. Θα το δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Μετά είδε ένα άλογο μαύρο, στη συνέχεια ένα άλογο κίτρινο, κόκκινο, στη συνέχεια ένα κίτρινο άλογο. Μαύρο είναι ο θάνατος, κίτρινο είναι η πείνα και κόκκινο είναι ο πόλεμος. Άμα θα πούμε απλά, αλλεπάλληλα κύματα άλλοτε πείνας. Και τώρα να, μπροστά έχουμε, μπορεί ορισμένοι, δεν ξέρω πώς είναι αυτοί, να έχουμε ακόμα να καλοπερνάμε, αλλά υπάρχουν και άλλοι που πεινάνε και μάλιστα πολλοί. Το κίτρινο άλογο είναι αυτή μία επανάληψη που έχει ξαναζήσει ο κόσμος. Το 44-41 πάλι πεινάγαμε. Κάπου αλλού πεινάνε διαρκώς. Πεινάνε συνεχώς κάπου αλλού. Είναι το κίτρινο άλογο αυτό. Θα το δούμε αναλυτικά στη σειρά από εδώ μέσα. Το κόκκινο άλογο είναι η φωτιά και το αίμα. Δηλαδή η πόλεμη. Έχουμε περάσει 2 πολέμους. Τώρα αναμένεται από ό,τι λέει και η Ιερά Αποκαλύψης και το λέει και οι Ερμηνευτές της Αποκαλύψεως, αναμένεται 3ος που θα τεινάξει την Οικουμένη όπως τεινάζεται μία ελιά, αλλά καλό τεινάγμα, και θα μείνουν κάποιες κρυμμένες ελιές που δεν τις φτάνει του τεινάχτη να τις τεινάξει καλά, δεν τις βλέπει και δεν τις φτάνει. Και θα μείνουν μερικοί άνθρωποι να γίνει κάποιο προζύμι άλλο, πιο καλό από εκείνο που τώρα έχει μουχλιάσει και θέλει πέταμα. Ονοώ. Για αυτά τα 4 άλογα που τα ανέφερα περιληπτικά, θα αντλήσουμε περιεχόμενο με ανάπτυξη μέσα από το βιβλίο που έχω εδώ μπροστά μου, που είναι του πατρός του Αημνήστου και Μακαριστού, πατρός Αγουστίνου Καρδιώτη. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι είμαστε
την κατάσταση εκείνη αυτή τη στιγμή που ζούμε τώρα, δεν μιλάω για το 100%, για ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 90%, σε οι βαπτισμένοι χριστιανοί, από τους οποίους μια μερίδα αλλάζει μάντρα, φεύγει από τη μάντρα του Χριστού και πάει και ακολουθεί αιρέσεις. Αιρέσεις που είναι εντελώς έξω από το Ευαγγέλιο, που διαστρεβλώνουν το λέμε των εαυτών. Άλλη μερίδα που είναι και αυτή ορισμένη, έχει φτιάξει ένα πιστεύω δικό της, με το μυαλό. Ξέρετε, σημαίνει αίρεση. Σημαίνει προτίμηση, σημαίνει. Είναι αρχαία ελληνική λέξη. Και σημαίνει προτίμηση η λέξη αίρεση. Δηλαδή τι, προτιμάει το μυαλό του ανθρώπου, ο εγωισμός προτιμάει. Θέλω αυτό να κάνω. Και δεν θέλω εσένα που είσαι ο Θεός. Δεν θέλω το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία, στην Ορθόδοξη. Θέλω αυτό να κάνω. Αυτό σημαίνει αίρεση. Εκλογή που την κάνει το μυαλό του ανθρώπου. Όχι που του προσφέρει ο Θεός να αγαπήσει κάτι, όχι. Εκείνο που είναι εύκολο να κάνει. Είναι εκείνο που είναι εύκολο να κάνει. Θα δούμε λοιπόν. Θα δούμε. Τι με λεπτομέρεια μας περιμένει, δεν ξέρουμε αν είναι το τώρα ή είναι το αύριο. Ή αν είναι μετά από 10 ή μετά από 20 ή μετά 30 χρόνια. Αυτά είναι στα χέρια του Θεού. Αυτά που φωνάζουν όλοι και λένε δεινά, με έψιλο ιώτα, ταλαιπωρίες, περιπέτειες. Και ήδη βρισκόμαστε παγκόσμια σε αυτό το δρόμο. Όλοι το βλέπουμε. Και όταν πάμε να διαμαρτυρηθούμε, μας σηκώνουν το κόκκινο πανί και μας λένε άμα μιλήσετε και δεν κάνετε όπως λέμε εμείς, θα σας κάνουμε νταντά. Θα πεινάσετε, γιατί θα φτωχεύσουμε. Ξεκάθαρα, δεν υπάρχει. Θα πεινάσετε. Αυτές είναι οι απειλές που εκτοξεύονται για να άλλοι να γίνουν ράθυμοι και άλλοι να νεκρώσουν πνευματικά, να μην μπορούν να κουνηθούν καθόλου. Δυστυχώς, αν ζούσε και τελειώνω, ο εθνικός μας ποιητής, ο Σολωμός, ίσως έλεγε και πάλι όλα τα σιάζει φοβέρα και όλα τα σκέπαζει η σκλαβιά. Δυστυχώς είναι ο άνθρωπος κάτω από την απειλή του Αντιχρίστου και κάτω από τη σκλαβιά της αμαρτίας. Είναι δέσμιος πνευματικά εγμάλωτος και δεν μπορεί να κουνηθεί καθόλου γιατί δεν θέλει. Εύχομαι να μας αξιώσει ο Θεός, να ζήσουμε και να δούμε στη συνέχεια τα 4 άλογα, πώς έδρασε το πρώτο, πώς το δεύτερο, πώς το τρίτο και ούτω καθεξής, πώς το τέταρτο. Αμήν. Τελειώσαμε. Σήμερα τελειώσαμε. Θέλετε να πείτε κάτι, θέλετε να κάνουμε προσευχή, να φύγουμε, φεύγουμε. Προσευχή. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, ελεησίδω το όνομά σου, και ελεησίδω το όνομά σου, ως εν ουρανό και πληθείς, τον άρθρο ημών του αρτιούσιος, δώσ' ημείς σήμερα, τα κάθε σημείν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμες επιλέτης ημών. Και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από τον πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Για την ώρα,
Να αλλάξουμε, πάμε μισή ώρα νωρίτερα. Εξήμιση καλύτερα, μισή ώρα δεν πάει. Είναι αργά. Εξήμιση ή 7. Εξήμιση καλύτερα. Εξήμιση. 6:30 λοιπόν την άλλη φορά. Θα πούμε όλοι να το ξέρουμε. 6:30. Γεια σου Τάκη. Γεια σου Τάκη. Τώρα μικρή. Ναι, όσο πάει μικρή. Γιατί όσο πάει. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.